Λοιπόν, πάμε για μια στα ελληνικά πρώτα. Είμαι εδώ πέρα στην πανέμορφη πόλη του Εαφούτ. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ πέρα. Είναι πραγματικά διαφορετική. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι κάθε μέρο που έχω πάει, ειδικά στη Γερμανία, είναι μοναδικό. Δηλαδή, σίγουρα μπορεί να βρει ομοιότητες με άλλα μέρη, αλλά είναι μοναδικό. Είναι πάντα κάτι το οποίο δεν έχει ξαναδεί στον κόσμο. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σε άλλο ένα από τα μοναδικά μέρη του κόσμου και ειδικά τη Γερμανία. Γιατί ξέρω ότι αν έχει μια ιδιαίτερη αγάπη με τη Γερμανία, είναι κάτι το remarkable, κάτι το εξομνημόνευτο να βολτάρει εδώ πέρα. Οπότε εδώ πέρα είμαστε ως πρώτη φάση στο πανέμορφο Εαφούτ. Είναι η πρώτη φορά που ήρθα και η αλήθεια είναι πως πολλές νέες κινήσεις γίνονται σήμερα και είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα, γιατί σύμφωνα με τον Ιρόβις, αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο είναι στην πραγματικότητα η πρόοδος. Οπότε κάνουμε καινούργια πράγματα, σημαίνει προοδεύουμε, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και είναι εξαιρετικό νομίζω το να κάνω μια νέα αρχή εδώ πέρα. Και επίσης έχω ακούσει ότι είναι φοιτητούπολη, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Οπότε πρέπει αυτή τη στιγμή να είμαι σε ένα χώρο που υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι, το οποίο είναι σχεδόν, ξέρεις, αξιομνημόνευτο αυτή τη στιγμή, γιατί ήμουν για πολύ καιρό μόνη. Πολύ καιρό χωρίς νέους, σε διάφορα μέρη όπου δεν μπορούσα πραγματικά να κάνω παρέες, εκτός αν ήθελα να κάνω παρέες με ανθρώπους άνω των 60, το οποίο δεν ήταν και προτεραιότητα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι, ξέρεις, προχωράω και βγάζω βίντεο και όλοι κοιτάνε το πρόσωπό μου αυτή τη στιγμή περισσότερο. Σε φάση, τι ξέρουμε αυτή είναι, κάτι να γνωστεί. Εντυπωσιακό. Γιατί προς το παρόν είναι λίγο να γνωρίσουμε αυτό το προσωπάκι που βλέπεις, αλλά σε λίγο καιρό θα είναι πολύ περισσότερο. Οπότε είναι πολύ εντυπωσιακό που είχαμε αυτή τη σπουδαία ευκαιρία να βρεθούμε εδώ και πάμε να δούμε τι νέες περιπέτειες αναμένουν.